Κύριε Σόρα, γνωρίζω το φορτωμένο σας πρόγραμμα και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και βρισκόμαστε σήμερα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να σας κάνω, είναι και προσωπικές αγωνίες και ερωτήματα που μεταφέρω από τον κόσμο που συναντάω. Έχουν περάσει 16 μήνες από το Σεπτέμβρη που είχατε κάνει την έλευση του Αρτέμι Σόρα και Τσέριαν στο President. Έχουν περάσει και 9 μήνες από τη δίκη που απέδειξε ότι όσα λέγατε τότε ήταν αλήθεια. Η ενημέρωση που γίνεται στον κόσμο είναι είτε μέσα από προσωπική επικοινωνία των ανθρώπων που σας υποστηρίζουν και δικές σας, είτε μέσα από εκδηλώσεις που οργανώνουν εθελοντές Έλληνες πολίτες. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα της πληροφορίας Αρτέμις Σόρας 600 δισεκατομμύρια, η κατάσταση στην οποία μπορούμε να έρθουμε, αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που μας προσφέρετε? Ναι, ευχαριστώ βέβαια για τη σημερινή συνέντευξη και χαίρετο και όλους τους συνέλληνες που μας παρακολουθήσουν. Αλλά θα τεθώ λίγο ότι είναι λίγο πιο πίσω από όσον αφορά την Τράπεζα της Ανατολής. Πριν τους 16 μήνες και τους 17 μήνες, είχαμε τον Γολγοθά μεγάλο όσον αφορά την Τράπεζα της Ανατολής, τις μετοχές, ώστε να στερεοποιηθεί η υπόθεση της Ανατολής, που κανείς δεν γνώριζε για ένα τεράστιο έγκλημα που είχε γίνει στον Ελλάδα χώρο και ειδικά στη Δυτική Ασία. Το τεράστιο έγκλημα που έγινε με τα 4 εκατομμύρια νεκρούς και όχι αυτά τα νερά που λένε. Γενοκτονία, ήταν πραγματικά μια γενοκτονία και μια τεράστια κλοπή του ελληνισμού, του χρυσού του. Και εκεί θα μείνουμε και στην Τράπεζα της Ανατολής, ο τρόπος που διαχειρίστηκε η Τράπεζα της Ανατολής, που διαχειρίστηκε και η Εθνική Τράπεζα, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση τότε και η μετέπειτα κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν στερεοποιήσαμε την μετοχή της Ανατολής και όλες τις ευθύνες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις και η Κεντρική Τράπεζα, ειδικά της Ελλάδος. Και η Εθνική Τράπεζα, που φέρνει μια τεράστια χρήμα, που αποδείχθηκε με τον καιρό ότι είναι τον ίδιο αφεντικό και τον επικυρίαρχο, αν αποθέτετε, με όλα αυτά που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο. Μετέπειτα, στερεοποιήσαμε την μετοχή όσον αφορά τον φόρο της μετοχής, όταν δώσαμε 8 μετοχές σε δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις για το δημόσιο και για το ιδιωτικό χρέος. Έτσι, αφού είδαμε ότι η μετοχή, η κρατεή, αν θα το θέλετε, η πολιτική, οι κυβερνώντες της χώρας μας, δεν θα πω τη λέξη αδυνατούσαν να κάνουν, αλλά κάνανε άνομα κάποια πράγματα. Δεν βλέπανε ότι δεν έχει γίνει εκαθάριση. Έπειτα έχω δηλώσει και σε κάποιες μάλλες συνεδρίες ότι η Τράπεζα της Ανατολής έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, δεν έχει κλείσει ποτέ, απλά δουλεύει και εργάζεται μέχρι την τελευταία του παιδί. Έχει χρηματοδοτήσει όλες τις τράπεζες της Γερμανίας, στη Γερμανία, και έχει μπει σε μια τεράστια διαπλοκή με την Ευρώπη μαζί, με όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής, σαφώς γιατί η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας ήταν του κυρίου Ροτσάιντ, του ίδιου επικυρίακου, που είχε και την Εθνική και την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες συναγωγές και οργανώσεις παράνομες στην χώρα μας και σε άλλες χώρες. Με αποτέλεσμα, αφού είπαμε ότι δεν έτρεχε η διαδικασία και θα πτωχεύαν την Ελλάδα, γιατί αν θυμάστε τώρα τα κανάλια, ήταν τα ικανά που λέγανε ότι πτωχεύει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει χρήματα, οι τράπεζες δεν θα έχουν μετρητά, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να αγοράσει μαζί. Το θυμάστε αυτό νομίζω. Άρα λοιπόν τρομοκρατούσαν τον κόσμο, είχαμε πολλές αυτοκτονίες. Ουσιαστικά υπήρχε και ένα τραπεζικό σύστημα των επικυρίαρχων πάλι και των πρακτόρων που σκότωναν τον Έλληνα. Ουσιαστικά τι έκανε, μάζευαν τα χρήματα από την αγορά και δεν έδιναν και ούτε δάνεια. Άρα σταμάτησαν την ροή του χρήματος. Έτσι ο κόσμος δεν μπορούσε να έχει χρήματα. Όλες οι δουλειές και όλος ο επαγγελματικός κόσμος πάγωσε, τα μαγαζιά σταματήσαν, η αγορά σταμάτησε, δεν ψώγησε κανένας και τρομοκρατούσαν και τον κόσμο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί το εμπόριο, οι συναλλαγές, οι μισθοί κατέβηκαν, τα πάντα, οι συντάξεις κόπηκαν, τα δικαιώματα, αν θυμάστε 13ο, 14ο μισθό, οι άδειες, τα πάντα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί ο κόσμος. Έτσι μπήκαμε σε έναν κύκλο να έχουμε πολλές αυτοκτονίες και όχι αυτά τα νούμερα που λένε. Εγώ γνωρίζω ότι οι αυτοκτονίες είναι πάνω από 30.000. Και πολλές που δεν ανακοινώνονται, βλέπετε όλος να πει ότι αυτό είναι το παιδί του, η κόρη του, ο πατέρας του, η μάνα του, ο αδερφός του. Και έτσι έχουμε και πολλούς αυτόχειρες οικογένειες που όχι μόνο θρυνούν, αλλά άρρωστσαν με το χαμό και συνεχίζεται, είναι παιδιά ορφανά, μείνει πολλά ορφανά παιδιά. Έτσι λοιπόν βλέποντας μια τέτοια κατάσταση και με πολλές καλές πληροφορίες που είχαμε από το εξωτερικό και ιδιαίτερα τη Βοστόνη, γιατί μας δούμε ένα ομόλογο να πτωχεύσει την Ελλάδα, να μας πηγαίνουν σε μια ελεγχόμενη πτώχευση. Του τύπου, καλά, θα πτωχεύσετε, αλλά επειδή είμαστε καλοί επικυρίαρχοι και καλοί τοκογλύφοι, θα πτωχεύσετε με διαδικασίες μέχρι να μας ξεχρεώσετε. Οπότε θα μας παίρνουν τα πετρέλαια, το εδάφος, τη γη, την ψυχή,
τα κόκαλα των προπόνων μας, γιατί αυτό γίνεται, πουλάνε αρχαίους τόπους, πουλάνε ενεργειακούς τόπους, πουλάνε βουνά με κρυσταλλικά, όχι όπλα, γιατί τα επόμενα όπλα από τώρα θα είναι τα κρυσταλλικά και όχι ούτε με τους δυναμίτες, ούτε με τον Αρούτη, ούτε με τον Πυρίτιο. Θα μιλήσουμε για κρυσταλλικά όπλα και έχουμε πολύ καλές πληροφορίες σε όλα τα χωριά μας ότι τα επόμενα όπλα θα είναι τα κρυσταλλικά και μια κάστα χαζαρομογκόρων είναι στην Ελλάδα και μου κλέβουν κρυσταλλούς από πολύ συγκεκριμένες πυραμίδες. Άρα λοιπόν θέλω να τελειώσουμε αυτή την ιστορία στην Ελλάδα, αν και έχει αποδειχθεί ότι έχει πολλά μέταλλα, τεράστια αποθέματα μετάλλων, πολύ εξειδικευμένα μέταλλα ο Ελλάδος χώρος. Έτσι λοιπόν στόχευσαν ένα ομόλογο, ένα παλιό ομόλογο, το παντρέο που είχε βγει, γύρω στα 38-43 δις, δεν ξέρω ακριβώ τον αριθμό, να πτωχεύσουμε αυτό την Ελλάδα. Έτσι το εξαναγκαίωσα μια διαδικασία για να βάλουμε τα 600 δις σε έναν ελληνικό λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Έτσι να μην μπορεί πρώτον να πτωχεύσει η χώρα, άρα οποιοδήποτε θα ερχόταν για να ζητήσει το ομόλογο και η χώρα δεν θα είχε να το δώσει, θα είχε κάνει μια αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για αίτηση πτώχευσης και μια στην Κεντρική Τράπεζα. Η Ελλάδα θα το δεχόταν γιατί δεδομένου ότι έχω πει ότι έχουν όλους προδότες και εγκάθετους ως φιοκάμπτες στην κυβέρνησή μας και έχουμε στην Βουλή μας, όχι μόνο την κυβέρνησή μας. Έτσι λοιπόν δεν ξεκάναμε κανένα γεγονός γιατί γνωρίζαμε όλο το πολιτικό κομμάτι, το ποιοι είναι, το πώς εξελίσσεται, το θρησκευτικό αν θέλετε, κανένα δεν θέλει να βοηθήσει, το δογματισμένο, το μασονικό στη χώρα μας, το εβραϊκό, βλέπαμε όλες τις κάστες που περιφέρουν όλη αυτή τη διοίκηση, την αξιωματούχων, των αξιωματούχων, αλλά των καθεστωτικών, αλλά και των όλων των μηχανισμών, αυτό που ήταν στην Ελλάδα. Κανένας δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, μόνο να την ρουφήξει, μόνο να την αφανίσει, μόνο να την διαλύσει. Έτσι θεωρώ ότι το πρώτο που κάναμε σταματήσαμε την απτώχευση και μπήκαμε σε μια λειτουργία να δώσουμε το δικαίωμα, γιατί δικαίωμα ήταν, στους κράτεους, όλους, μητελώς εξαιρεμένου, τους αξιωματούχους και τους θεσμούς, να εκτελέσουν το αυτονόητο. Να εκτελέσουν τη λειτουργία τους από τον Άγιο Πάγο, από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, που πήρε το φάκελο με όλο το αμόλο και όλα τα πιστοποιητικά, αν το θέλετε. Από την Κεντρική Τράπεζα, από το Δέλτανη Τάφ, που το θεωρούσαμε, με μάλλον θα το πω, τη λέξη να καταλάβουμε και οι θεατές σας, αλλά και εσείς, ότι το Δέλτανη Τάφ δεν είναι κάτι εξωτερικό από εμάς. Είναι των ανθρώπων, δηλαδή το Δέλτανη Τάφ το φτιάξαμε μετά τον Bretton Woods, η συμφωνία που οι 44 χώρες μπήκαμε και κλειδώσαμε το πώς θα γίνονται οι συναλλαγές στον πλανήτη και το παγκόσμιο σύστημα. Ήταν το ταμείο που αν μια χώρα από κακοδιαχείριση ή από οτιδήποτε χρειαστεί βοήθεια να έρθει το Δέλτα Νιτάφ να βοηθήσει με τα χρήματα των παγκόσμιων ταμείων και της χώρας δηλαδή, να πιάνει ένα νοικοκυριό στη χώρα. Αντιθέτως, ήταν ένα Δέλτα Νιτάφ δυναστευτικό, καταστρεφτικό, δογματισμένο, να σκοτώνει ένα κάτι υπάλληλο, φθήνο κιόλα, μια που σα πει είναι χιλιάδε ευρώ, κάτι υπάλληλο στην Τρόικα, αυτό που να έρχεται να σκοτώνει μια χώρα με εντολέ τι πρέπει να κάνει. Δεν πιστεύω με στα αυτιά μα το τι μπορεί να κάνει αυτό το Δόντα Νιτάφ και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη κούση που κάνει το Δόντα Νιτάφ στην Ελλάδα τόσο σκληρά και με τέτοια μέτρα να σκοτώσει τον ελληνισμό. Δεν θα του το συγχωρήσω ποτέ. Το Δόντα Νιτάφ λοιπόν είναι ένα εργαλείο που κάποιοι το χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο. Βέβαια και όχι το μόνο. Και η CIA έχω πει. Η CIA θέλω να καταλάβετε όλοι και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Μην πιστέψετε ποτέ από τις ταινίες της Βρώμικης του Χόλιγου που είναι όλες εβραϊκές και θέλουν να σου δείξουν την βλακεία ή τουλάχιστον το μήνυμα, ανάποδα ή εγκάθετα όπως αυτή θέλει. Δεν είναι μυστική υπηρεσία της CIA. Είναι πολύ λανθασμένο. Θα το αποδείξω στις μέρες μου. Και κοντά είναι που θα πάρουν φάκελο και αυτοί να δουν ακριβώς πώς πρέπει να μπουν τώρα στη διαδικασία. Εφόσον λοιπόν έχουν τελεστεί πολλά αδικήματα. Όπως τώρα δηλαδή, αν βλέπετε εσείς ότι τρέχουν κάποιες καταστάσεις, τις οποίες ίσως δεν τις προλαβαίνετε, ίσως δεν τις κατανοείτε κιόλας. Άρα, θα δείτε ότι τρέχουν κάποιες καταστάσεις που θα έπρεπε ήδη να έχει μπει η παγκόσμια υπηρεσία CIA, όπου εδρεύει στην Ελλάδα από το 1944. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν είναι να σε προσέχουν οι Αμερικάνοι, δεν έχουν ανάγκη. Άλλο οι βάσεις των Αμερικανών και άλλο η CIA. Η CIA είναι μια παλιά μυστική υπηρεσία της Αμερικής που ήταν. Παροπλισμένη, την οποία την πήραμε στη νέα τάξη πραγμάτων, στην τότε νέα τάξη πραγμάτων, και έγινε η υπηρεσία, η μυστική, να προσέχει το παγκόσμιο καταπίστευμα, τους τραπεζίτες, τους δυνάστες, γιατί τα χρόνια που μιλάμε το 1944 είχαμε και μονάρχες, είχαμε και φασίστες, είχαμε και κομμουνιστικά κράτη, είχαμε και βασιλιάδες,
με αποτέλεσμα να προσέχουν τους μονάρχες ή το θέμα της δημοκρατίας, τους προέδρους, τους αξιωματούχους και τους τραπεζίτες να μην κλέβουν τα λεφτά του πολίτη και να απολαμβάνει ο πολίτης, έτσι όπως δομήθηκε το Παγκόσμιο Συμβόλαιο, το πώς θα κινείται η ανθρωπότητα από τα παγκόσμια ταμεία, από τα παγκόσμια κέρδη, πού θα μπαίνουν, πώς θα ρυθμίζονται, σε ποιους λοφόρους θα πηγαίνουν. Γι' αυτό αποδείξαμε και στις μέρες μας ότι τα παγκόσμια ταμεία τρέχουν στους λεωφόρους που είναι ακριβώς πάνω από τις τραπεζές μας. Δηλαδή θέλω να φανταστείτε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι στημένο και δομημένο σε κάθε χώρα. Ακριβώς από πάνω από το σύστημα, σύστημα το λένε το τραπεζικό σύστημα, γιατί πραγματικά το ανθρώπινο είμαστε εμείς, ο λαός, ενώ αυτό είναι το καθεστώς. Και πάλι το ίδιο γίνεται στις τράπεζες. Το σύστημα είναι τα τραπεζικά συστήματα που ανήκουν στους λαούς, γιατί αυτό είναι και ένα καθεστώς στη δυναστεία, και το τραπεζικό σύστημα δεν έχει διαφορά. Άρα λοιπόν στους ίδιους λεωφόρους, όπου είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, τον ένα τον βλέπεις, τον άλλο δεν τον βλέπεις. Ούτε οι τραπεζίτες δεν βλέπουν αυτό το λεωφόρο. Αυτή τη λεωφόρο που τρέχει σε όλες τις τράπεζες παγκοσμίως είναι ένα σύστημα το οποίο είναι καλά αόρατο, αν θέλετε, το οποίο είναι μόνο των Παγκοσμίων Ταμείων, έχει πολύ εξειδικευμένα πράγματα, πώς θα τα παίρνει τα χρήματα, πώς τρέχουν οι λογαριασμοί, ποιοι είναι αξιωματούχοι και ποιοι έχουν το δικαίωμα. Είτε να δίνουν το δικαίωμα, είτε να έχουν το δικαίωμα. Και οι τράπεζες λοιπόν, από ό,τι μας λέτε, είναι και αυτές ένα εργαλείο που μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, παρόλα αυτά γίνεται κακή του χρήση. Ναι, γιατί θα σας πω και κάτι. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή τα έχει με τις τράπεζες αυτές καθεαυτές, όχι με την χρήση του εργαλείου που λέγεται τράπεζα. Θα σας πω. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει ο πολίτης να τα έχει μόνο με την εγκάθετη προδοτική, αν θε ελληνική ή αν θε γερμανική κυβέρνησή του. Δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες. Θα σας πω ετούτο. Θέλω να καταλάβετε ότι όταν προσδιορίσαμε τις τράπεζες στον πλανήτη, εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Όταν, καταρχάς, θα θέσω το θέμα ότι το 1000-1100 οι τράπεζες το είχαν οι ναοί. Δηλαδή δεν υπήρχαν τράπεζες. Οι τράπεζες ήταν οι ναοί. Επί τροποκρατίας, επί οθωμανικής αυτοκρατίας και παλιότερα οι τράπεζες ήταν χώροι που τα φιλούσαν ή τα κάστρα ή κάπου πολύ καλά δαμένα. Επί της εποχής της Αθηναϊκής Συμμαχίας, ας πούμε, υπήρχαν τέτοιου είδους τράπεζες. Όχι, ήταν καλύτερες οι τράπεζες, ήταν σαν φυλάκια. Όμως, εδώ θα πούμε κάπου άλλο. Αμέσως θα μπούμε σε ένα κομμάτι ότι όταν θεσπίσαμε τις τράπεζες, θυμηθείτε το 1800, 1860, 1900 και μετά, βλέπουμε ότι οι τράπεζες ξεκινούσε κάποιος ο οποίος είχε χρήματα, άρχισε και δάνειζε με ελεύθερο τόπο. Άρα βλέπουμε ότι ο τραπεζίτης έδινε τα δικά του χρήματα. Σωστά. Ακόμα και το 1100 οι εκκλησίες έδιναν τα δικά του. Τώρα που τα βρίσκανε είναι μια ιστορία, μην πούμε εκεί. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα μοντέλο το δικό μας όταν κάναμε μετά το 1944 την Παγκόσμια Συμφωνία το πώς θα κινούνται τα κράτη. Θεσπίσαμε νόμους, έτσι οι τράπεζες έπαψαν να έχουν χρήματα. Άρα γίνανε εργαλεία των κρατών, άρα η τράπεζα θέλει να καταλάβει ο πολίτης ότι είναι δικιά του. Με ποια έννοια. Στις μέρες μας, άμα το θέλετε, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι, όπως συμφωνήσαμε, ο καταθέτης που καταθέτει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα αύριο το πρωί, είναι υποχρεωμένη η τράπεζα. Η τράπεζα έχω πει ότι είναι ένα παραπληγικό ηλίθιο λογιστικό μαγαζί. Πρέπει να το καταλάβετε ακριβώς όπως το είπα. Ένα παραπληγικό ηλίθιο μαγαζί. Δεν πρέπει να σκέφτεται, δεν έχει τρόπο να σκέφτεται, δεν μπορεί να επενδύει, δεν μπορεί τίποτα. Το χρηματιστήριο είναι μια ιστορία και μια άλλη δομή. Άρα η τράπεζα είναι ένα μαγαζί παραπληγικό. Χωρίς χρήματα και χωρίς να το φτάσουν σε τόσο ψηλά επίπεδα. Το οποίο ο καταθέτης που είχε το 1 εκατομμύριο μέσα, λογιστικά λοιπόν καταγράφεται ότι ο κύριος Παναγιώτης είχε 1 εκατομμύριο. Έρχεται ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Πέτρος και από το εκατομμύριο του κυρίου Κώστα δίνουμε 300.000 στον κύριο Παναγιώτη και 500.000 στον κύριο Πέτρο και 200.000 στον κύριο Ραδοκλή. Αυτό σημαίνει έχουμε το 1 εκατομμύριο. Αυτό που έχει δώσει το 1 εκατομμύριο που παίρνει το 1-2% θα έχει σημασία. Ξέρει όμως και συνάμα ποιος έχει πάρει τα λεφτά του. Α, έτσι ξεκινήσαμε τις τράπεζες στον πλανήτη. Ωστόσο όμως, οι επικυρίαρχοι που τους δώσαμε το δικαίωμα να κόβουν τα χρήματα και να κάνουν τις συναλλαγές, πήραν και τους νόμους, αλλοιώνοντας και πληρώνοντας και δυναστεύοντας όλο το πολιτικό και το νομικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν τι κάναμε τώρα. Φτάσαμε τις κεντρικές τράπεζες γι' αυτό σε όλο τον πλανήτη. Οι κεντρικές τράπεζες τις έχουν πάντα οι ίδιοι επικυρίαρχοι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που σε όλο τον πλανήτη έχουμε 192 κεντρικές τράπεζες που είναι των ίδιων επικυρίαρχων. Και τι, να σας κάνει εντύπωση. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο στοιχείο. Άρα οι κεντρικές τράπεζες μαζεύουν τον εθνικό πλούτο και σε όλες τις χώρες προσέχουν. Έχει το ίδιο καταστατικό που έχει και στην Ελλάδα. Η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ μπαίνει της Ελλάδος, είναι η Εθνική Δημή της Ελλάδος και το σβήσαμε τους Ελλάδους από πίσω το όνομα. Βλέπουμε ότι στο καταστατικό της απαγορεύεται
να το ελέγξει το κράτος και καμία κρατική ελληνική υπηρεσία, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε η Βουλή, ούτε κανένα όργανο θεσμικό, ούτε τα λογιστικά της βιβλία, αλλά και κανένα καταστήματα, κανένα από τα καταστήματά της. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει. Έχουμε έναν μικρό Θεό μέσα στη χώρα μας, όπου αυτός ο άφραγκος, ημίθεος, παράνομος, μαύρος Θεός, έχει τον εθνικό μου πλούτο, τον ελέγχει, τον μαγειρεύει, τον κοντένει, τον απλώνει. Άρα, ό,τι στοιχεία δώσει η Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι του επικυρίακου και όχι του κράτους μου, με δικαίωμα, το δικαίωμα να μην ελέγξει το κράτος, να μην έχει δικαίωμα ο πολίτης. Καταρχάς, ξέρετε ότι αυτή η τράπεζα είναι μια παραπληγικό κατάστημα, όπως το είπα, παραπληγικό, το οποίο δεν έχει χρήματα. Έχει μόνο τα χρήματα του λαού μου, της χώρας μου, της κυριαρχίας μου. Και αυτό το μαγαζί, για να μην θυμώσω, δεν μπορεί να το ελέγξει ούτε το κράτος μου, καμία μου υπηρεσία και όχι ο ελληνικός λαός ή τουλάχιστον οι αντιπρόσωποι του. Έχετε καταλάβει γιατί ακριβώς απάτη μιλάμε. Και δεν βρέθηκε κανένας αυτές τις κυβερνήσεις από το 22 και μετά, που υπάρχει η τράπεζα το 26, να πει, τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε, πού ζούμε. Όλοι υπογράφουν ισολογισμούς και αφήνουν έναν άνθρωπο ο οποίος τον εμβάζουν, υποτίθεται ότι τον κρίνει η κυβέρνηση, αλλά είναι των δανειστών. Και είδαμε στο μνημόνιο να υπογράφει ο Προβόπουλος για τη μεριά των δανειστών. Και δεν βγαίνει κανένας να σπάσει όλα τα κεφάλια όλων των υποτίθεται υπεύθυνων, είτε της κυβέρνησης. Ποιος είναι αυτός που δέχτηκε τέτοιο νόμο. Έχετε καταλάβει. Μπορείτε να διανοηθείτε το μεγαλείο της απάτης που έχει γίνει. Ποιος είναι αυτός που δέχτηκε τέτοιο νόμο. Όλες οι κυβερνήσεις. Από το 1926 αλλά και από την Εθνική. Γιατί αυτό το νόμο που σας λέω, το καταστατικό, δεν είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος μόνο. Είναι και στην Εθνική Τράπεζα. Η οποία Εθνική Τράπεζα, όταν ξεκίνησε το 1841, ξεκίνησε με το καταστατικό 55% του κυρίου Ροτσάλη. Και έχει το ίδιο καταστατικό. Και το συγκεκριμένο άνθρωπο λέει ότι δεν μπορεί να ελέγξει την Εθνική Τράπεζα, αλλά ούτε για τα καταστήματά της ποτέ και για κανένα λόγο. Ακούτε. Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έκανε χρέη κεντρικής τράπεζας και έκοβε και το χρήμα και τα ομόλογα έως το 1922-26 θα σας γράψω. Που σημαίνει αυτή ήταν η κεντρική σου τράπεζα. Παραδίνει το δικαίωμα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον ανοίγεται η Τράπεζα της Ελλάδος εφ' ολοκλήρου με το ποσό που το δίνει η Εθνική. Δηλαδή και στο δυνάστη ότι απλά ανοίγει ένα άλλο μαγαζί. Και δεν υπάρχει τα δικαιώματα να μην το ξαναλέξει κανένας. Άρα βλέπουμε έναν εθνικό πλούτο να μην ελέγχεται ποτέ. Τώρα δηλαδή σήμερα που σου λένε έχω στάσει 500, 600, 700 αυτού και βγαίνω. Εσύ θα πεις ναι, δεν έχεις δικαίωμα να ελέγξεις. Μπορείτε να καταλάβετε ένα κράτος που έχει ένα εθνικό μου πλούτο μέσα. Ένα κράτος που ο εθνικός μου πλούτος ελέγχεται και διαμορφώνεται άμα το θέλετε. Είτε η καινοκτονία, είτε η ανάπτυξη, είτε το μέλλον, είτε ο αφανισμός μου, αν το θέλετε, από ένα κατάστημα που έχει ένα εθνικό μου πλούτο. Αυτό το κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβετε όλο το παράδοξο που συμβαίνει σε μια χώρα σαν τη δικιά μου. Αυτή η χώρα είναι η δικιά μου και θα ελέγξω όποιες τράπεζες πρέπει να ελέγξω και ό,τι έχουν κάνει. Αυτή η νόμη είναι παράνομη γιατί κανένας νόμος, ξέρετε, η νόμη είναι τόσο παράνομη σε αυτή τη χώρα την Ελλάδα που θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να γίνουν μια γουνιά και να τελειώσουν όλο αυτό το κτίνος, το ανόητο, το ανώμαλο, το οποίο όχι με δυναστέρι, με τόσο ανοησία με δυναστέρι. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι δεν μπορώ να ελέγξω την τράπεζα αυτή η οποία έχει το εθνικό μου πλούτο και είναι άφραγη. Τα μόνα λεφτά που έχει είναι μόνο του κράτους μου, του φορολογούμενου. Από αυτή λοιπόν την παραπληγική τράπεζα έρχονται τα άλλα καταστήματα, τα παραπληγικά. Και το λέω γιατί δεν έχουν σκέψη, δεν έχουν τίποτα. Απλά ακολουθούν ένα μπούσουλα. Δεν είναι επιχειρήν. Καταλάβατε, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Άρα η τράπεζα τώρα λοιπόν, η δεύτερη τράπεζα, εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρχεται να πάρει οποιοδήποτε δανεικό από την κεντρική μου τράπεζα. Έχει ανοίξει με κάποιες διαδικασίες στο κάθε κατάστημα τράπεζας που νομίζω ότι είναι πάμφλετο. Πεςτε μου, αν κοιτάξετε τους συλλογισμούς όλων των τραπεζών, έχουν ανοίξει με συγκεκριμένο για να πάρουν την αδειά τους. Θυμάμαι όταν είχαν εξοικείωμα με 12 δις δραχμές. Δεν υπήρχε άλλο κεφάλαιο. Οι τράπεζες λοιπόν τώρα έχουν μια συμφωνία και διανόμου, αν θέλετε, από την Βουλή μου, όπου όταν πάνε για να δώσουν ένα δάνειο σε έναν άνθρωπο, εκτός από τους καταθέτες που δεν ξέρει κανένας που είναι καταθέτης, γι' αυτό οι καταθέσεις δεν μπορούν να χαθούν ποτέ. Γιατί? Γιατί βάσει τη πρώτη συμφωνία που έγιναν οι τράπεζες, πρέπει ο τραπεζίτης να δίνει αναλυτικό λογαριασμό οι καταθέσεις του ανθρώπου που έχει τις καταθέσεις, πού ακριβώς βρίσκονται. Εάν η τράπεζα κλείσει, ο καταθέτης έχει δικαίωμα, προσέξτε, λέω, είναι από τους νόμους, τους παγκόσμιους που χτίσαμε τις τράπεζες.
τώρα. Το ότι συνηθίσανε όλα αυτά τα χαζαρόπεδα για να το θέλετε όλοι αυτοί οι εγκάθετοι, αν θέλετε εσύ, παγκοσμιοποιητές, ηλίθιοι όπως σου λέω, να αλλάξουν όλους τους νόμους και να μην εκτελείται κανένας, είναι άλλη διαδικασία. Εάν η τράπεζα κλείσει, ο καταθέτης ξέρει που είναι τα λεφτά του και μπορεί να πάει μέσω της δικαιοσύνης ούτε κάθε του νόμου και να στήσει τα λεφτά του από αυτόν που τα έχει δώσει η τράπεζα. Σε ποιο κράτος έχει γίνει τελευταία που απλά κλείνουν τράπεζες, όπου όμως κάνει τα λεφτά, κόβουν κούρεμα και κάνουν ό,τι γουστάρουν? Με ποιο νόμο, ποιο δικαίωμα? Και ασφαλίζω λέει τις καταθέσεις μέχρι 200 χιλιάρια. Τι απάτη είναι αυτή? Τι τράπεζα είναι αυτή? Αν φτάσουμε λοιπόν στη διαδικασία τις μέρες μας, έχουμε το εξής παράδειγμα. Οι τράπεζες λοιπόν δίνουν δάνειο σε σένα. Εφόσον πάρουν το ακίνητο που θέλουν, τι θες να αγοράσεις, τι θες να κάνεις, κάνουν όλα τα χαρτιά όπως ο νόμος ορίζει. Που θα πρέπει η εγγύηση να είναι το 80%, να μην σου δώσει παραπάνω από το 80%, να κοιτάξει τις στατιστικές αξίες, να ασφαλίσει, να κάνει με το μηχανικό, με τα πάντα. Μόλις σου ετοιμάσει τα χρήματα, μεταβιβάζει τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παίρνει δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος τα χρήματα με 1%. Αυτό το ίδρυμα το 1 είναι θέμα εξόδων, γιατί δεν είναι μη κερδοσκοπικό η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά τα χρήματα η Τράπεζα της Ελλάδος που έχει είναι του φορολογούμενου. Άρα, η εκάστοτε τράπεζα, εμπορική, εθνική, Αλφα Πειραιώς, παίρνει από την Τράπεζα της Ελλάδος με 1% και σου πουλάει το δανεισμό 4, 5, 6, όπου θέλει αυτή. Γιατί εκεί λοιπόν υπάρχει μια διαφορά του τόπου, όπου και το ΦΠΑ του τόπου το πληρώνει πάλι ο πελάτης. Η τράπεζα δεν πληρώνει ποτέ τίποτα και δεν έχει πληρώσει ποτέ φορολογία. Ακόμα και για τη διαφορά του τόπου. Όμως κινείται με ένα χρήμα του φορολογούμενου. Άρα, τα λεφτά που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα είναι δικές σου φορολογούμενα. Είναι δικά σου φορολογούμενα είναι. Τα ίδια σου λεφτά του φορολογούμενου που το κράτος τα δίνει στις τράπεζες, στα ξαναδίνει η τράπεζα με 4, με 5, με 6. Που σημαίνει σήμερα λοιπόν το κράτος μας, αν υπήρχε κράτος ελληνικό και όχι εβραϊκό μασονικό, σήμερα λοιπόν θα κρατικοποιήσει όλες τις τράπεζες. Και πολύ λογικό να το κάνει, να κρατικοποιήσει όλες τις τράπεζες, γιατί είναι δικές της. Να πάρει ό,τι έχει μέσα και όχι να κάνει επισφάλεια και να συζητάμε να πληρώσει κεφαλοποίηση. Τι κεφαλοποίηση να πληρώσει? Τώρα όλες τις τράπεζες εδώ. Άρα, μπορεί να αποσυμφωνήσει όλη την αγορά. Τι γνώστα, αγαπητέ, αυτά τα δάνεια καλά. Χου, με 1%, με να κάνει, έλα πολίτη, να πάρει τα χρήματά σου όπως είναι, με 1% μπροστά στην Τράπεζα της Ελλάδος ή μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών ή σε ένα άλλο ταμείο και να αρχίσει λοιπόν να κάνει θέση. Μπορεί αύριο το πρωί να κρατικοποιήσει όλες τις τράπεζες. Τι έχει να χάσει? Τι κάτσε άλλωστε. Αλλά σε αυτά τα λεφτά δικά τη. Να πάρεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όταν τώρα τα έχουν βάλει στις τράπεζες. Δεν πρέπει να τα βάλουν στις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Είναι παραπληγικά ηλίθια καταστήματα. Έχουν να πάει μια ώρα την πόρτα. Τι να κάνω εγώ υπάλληλο σήμερα? Και εμείς ανήκουμε εκεί. Και μας αγοράζαν. Σωστά. Άρα οι τράπεζες όλες χρωστάνε τώρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος τις παίρνει ως κράτος ή σαν ιδιωτική εταιρεία. Και ποια είναι η ιδιωτική εταιρεία που του 96% είναι και κυρίαρχο? Άρα που μπαίνει το κράτος. Άρα, που έδωσε λεφτά του φορολογούμενου στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παίρνει τις τράπεζες, και εσύ Τράπεζα Ελλάδος, γιατί έδινε λεφτά ξεκάθαρα? Πού ήταν οι επισφαλίες σου? Πού είναι ο έλεγχός σου? Πού, πόσες φορές σου φύγει ένα εξάμεινο και το άλλο εξάμεινο και το παραπάνω εξάμεινο και το παραπάνω εξάμεινο? Μα 5 χρόνια σου φέρνει τα εξάμεινα και δεν πήρε κάμερα τίποτα? Ποια λεφτά του φορολογούμενου? Με ποια εγγύηση? Τη γη μου, τον Παρθενώνα, του Δελφού? Τι, ποια εγγύηση? Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να σπάσουν το κεφάλι των πολιτικών και των αξιωματούχων και να μην τα βάλουν στις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες είναι δικές τους. Εδώ και τώρα οι τράπεζες είναι δικές τους. Μπορεί το κράτος τους να τις πάρει, ή αν είχαν μια πολύ ελληνική κυβέρνηση. Αλλά να είναι ελληνική, να έχει ελληνικά φρονήματα και να θέλει το συμφέρον της Ελλάδος. Και όχι τη δυναστεία της ή τον αφανισμό της. Λέτε ο πλούτος μου, λέτε το κράτος μου. Και αυτά είναι λόγια που θα μου άρεσε να τα ακούω από τα λόγια το στόμα κάθε Έλληνα. Μπορεί όμως κάποιος να πει ότι εσείς τα λέτε αυτά μέσα από την ισχύ, την οικονομική ισχύ την οποία μεταφέρετε. Αυτά όμως είναι εργαλεία τα οποία τα δίνετε στον Έλληνα πολίτη να τα διαχειριστεί. Πώς μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά τα εργαλεία που εσείς φέρνετε? Αγαπητέ μου, είδατε τι είπα. Δεν το λέω μέσα από την ισχύ τη δικιά μου. Τώρα την ισχύ την έχω μεταβιβάσει. Επειδή θεωρώ ότι μιλάμε για συναγωνισμό και όχι ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ιδιαίτερα έτσι όπως έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, ένας είχε πάντα όχι εγωισμό, είχε ανταγωνισμό και είχε πιο πολύ, αν το δείτε, συναγωνισμό. Εδώ λοιπόν τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι, ότι δεν μπορείς να δώσεις ούτε φιλανθρωπία, αλλά μπορείς να μοιραστείς με τους Έλληνές σου, με τους συνέλληνες σου και τους αδερφούς σου. Που σημαίνει μπήκαμε σε μια τέτοια τροπολογία εμείς. Δηλαδή τα 600 τα κατέθεσα στην ελληνική δημοκρατία. Αν διαβάσατε και την απόφαση του δικαστηρίου που κέρδισα και ήταν εκεί όλη η πολιτεία, και εκεί θα αναφερθώ μόνο
τα πολλά χρονικά, γιατί όλοι ξέρετε τι έχει συμβεί. Η πολιτεία με πήγε στο δικαστήριο. Και με πήγε και με πολύ σοβαρές κατηγορίες. Ψευδίδες και τα 600, αν είπα τα 600, ψευδί. Άρα λοιπόν, από εκεί απορρέουν τώρα τις κατηγορίες που μου επέσεραν, κατάλυση πολιτεύματος. Από που και ως που, αλλά δεν πειράζει. Αλλά και συντάγματος και ανησυχία λαού για να αυτοκτονούν. Δηλαδή, αυτοκτονούσε ο κόσμος επειδή για τα 600, αν είναι δυνατόν. Δεν πειράζει, το δικαστήριο έκρινε. Και έκρινε πανψηφική την αθώωσή μας και έχει μια καλή μια απόφαση, την οποία θεωρώ ότι ο θεσμός είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, όταν ποτέ φύγουν οι θεσμοί, επειδή τους υπακούω και είμαι πάντα με τον νόμο που εγώ δεν έχω συνταγματικό μου, ακολουθούμε ένα σύνταγμα, μια νομική διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτή η ζωή και η κοινωνία που ζούμε έχει τους νόμους καλούς ή κακούς. Αυτή είναι. Άλλωστε και εμένα πολλοί νόμοι είναι παράνομοι, αν το θέλετε, αλλά τους ακολουθώ γιατί αυτή είναι. Τουλάχιστον μέχρι να δω ένα καλύτερο αύριο. Ας κάνουν το ίδιο λοιπόν και οι θεσμοί να ακολουθήσουν τους ίδιους τους θεσμούς ή τουλάχιστον να κάνουν το αυτονόητο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ζούγκλα. Στη ζούγκλα λοιπόν ας δουν ποιος είναι. Άρα λοιπόν, αν ποτέ την κοινωνία μας την κάνουμε ζούγκλα, δεν θα φταίω εγώ, θα φταίνει αυτή. Γιατί αυτοί έχουν κάνει ζούγκλα την κοινωνία μας και τουλάχιστον τη ζωή μας. Γιατί εγώ μέσα στους θεσμούς πήγα. Στους κρατιώτες πήγα, στους θεσμούς αναφέρθηκα, εκεί πήγα και στις δικές τους δικαιοσύνες, με τα δικά τους τα παιδιά. Που σημαίνει, έγινε λοιπόν η αθώωσή μου, η οποία η απόφαση λέει ρητά και διαρροπά. Ότι πώς είναι τα ομόλογα, πόσο αλήθινα είναι και πώς τα έχω μεταβιβάσει στην ελληνική, σε ελληνικό λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας. Που σημαίνει τα ομόλογα δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Θα πρέπει να μου τα επιστρέψετε εγγράφως με τους εκπρόσωπους τους. Θα πει αύριο η κυβέρνηση αν θέλει, μου στέλνει εγγράφως ότι τα ομόλογα σας δεν τα παίρνουμε. Κοιτάξτε πώς θα πει. Δεν τα παίρνουμε. Και τότε μπορούν και να δεσμευτούν και να σωστά, να δηλαδή, δηλαδή, και θα μπορέσει να το κάνει. Δηλαδή. Δηλαδή, δεν μπορείτε να τα πάρετε. Όχι βέβαια, γιατί υπάρχει με double custody η διαδικασία αυτή, η οποία έχει μπει στο λογαριασμό των ελληνικών. Δεν φανταστείτε αύριο μπορώ να σα ανοίξω άλλο ένα λογαριασμό. Αυτή είναι μια ερώτηση που ακούμε τακτικά. Μα μπορεί να πάει ο οποιοδήποτε ώρα και να ανοίξει ένα λογαριασμό στο όνομα τη ελληνική δημοκρατία. Κοιτάξτε, αύριο μπορώ να σα ανοίξω εσάς ένα λογαριασμό. Εμένα θα μου ήταν πολύ ευχάριστο. Μπορώ να το κάνει το θέμα. Μπορεί. Δεν έχω να ζητήσει τη διαδικασία. Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή. Αν διάβολο πα στην τράπεζα και λε: Άλλη μα λογαριασμό του κυρίου Σάρα. Τα στοιχεία του είναι αυτά. Του ανοίγει λογαριασμό και του βάζει τα χρήματα μέσα. Στην περίπτωση αυτή, πριν πω ένα αυτή θα πάρει ή να μην αυτή θα πάρει. Αλλά σήμερα ξαναπάρει πίσω εφόσον το έχει βάλει, θα πρέπει να μου πάρει το δικαίωμα να τα δώσω όπω εσύ. Πρέπει να τα ξαναδώσω εγώ. Ναι. Δεν τα θέλει, οκ, δεν πειράζει. Η φορά θα τα πάρει. Πάω τα σηκώνω και σε ξαναδίνω. Ή κλείω το λογαριασμό. Αυτό το εργαλείο λοιπόν, τα 600 δισεκατομμύρια που είναι διαθέσιμα. Είναι στο όνομα των Ελλήνων. Πώς μπορεί ο Έλληνας πολίτης να το χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι συλλογικό και λέγεται ευδομονήτε. Πρέπει να είστε όλοι μαζί. Πρέπει να μάθουν οι Έλληνες τι είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αυτό θα ενώσει όλους τους συνέλληνες. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Είναι σαν να βάλει σε ένα χωριό 10 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ να είσαι μαζί. Και να του πείτε αύριο πρέπει να πάτε. Όλο το χωριό να υπογράψετε για να πάρετε τα χρήματα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν πρέπει να πάρει ένα. Δηλαδή δεν υπάρχει μερίδιο του λογαριασμού. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο λογαριασμό αυτό είναι στο κύτταρο του ελληνικού λογαριασμού. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψει σαν ένα οργανισμό. Και το καλύτερο, ωραία, του λε είναι 600 δισεκατομμύρια και πρέπει να πάτε όλοι μαζί να τα πάρετε. Εφόσον την πάνε οι αντιπρόσωποι που έχετε εκλέξει να σα εκπροσωπούν, ασχέτω αν είναι Έλληνε ή δεν είναι Έλληνε. Ασχέτως αν οι εκλογές εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καθαρές, αν το θέλετε, ή αν δεν είναι straight, είναι αυτό το ρητό που του πιστεύουν. Δεν μας νοιάζει ποιος ψηφίζει. Μας νοιάζει ποιος μετράει. Εντάξει, αφού δεν μετράει ο λαός, μετράνε οι άλλοι, μετράνε όπως θέλουν. Άλλωστε δεν υπάρχει κανείς να τους προσβάλλει, γιατί είναι όλα διατηρειασμένα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αντιπρόκληση. Είναι όλοι ένα κόμμα, μία μπουνιά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε δίκαια πράγματα, τίμια πράγματα, πραγματικά αποτελέσματα. Σε αυτά όμως που ζούμε, σας λέω λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι των Ελλήνων θα πρέπει να μαζευτούν όλοι μαζί, να μονιάσουν όλοι μαζί, και αυτό είναι ένα κίνητρο που βάλαμε, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, να τα διεκδικήσουν. Είτε μέσω αντιπροσώπων δικούς τους πια, που τώρα φαίνεται και διαφαίνεται στον ορίζοντα ότι αυτοί οι αντιπρόσωποι που τόσα χρόνια ψήφισαν, χειροκρότησαν, χρηματοδότησαν, γιατί μην ξεχνάτε ότι 40 εκατομμύρια είναι οι εκλογές των Ελλήνων. Αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι πολύ μεγάλο ποσό, χρηματοδοτούν οι κομματικοί μηχανισμοί, οι άχρηστοι κατ' εμέ, οι δηλητηριασμένοι, οι αρθελληνικοί, οι προδοτικοί. Δηλαδή αυτά που σε προδίδω, δεν θα που σε αφανίζω, πλήρωσα μου και 40. Και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται μέσα στην πολιτική του
στους μισθούς τους. Αυτό είναι το δώρο των εκλογών, καταλάβετε, έτσι. Η πολιτική ζωή στη χώρα μας αυτή είναι πάρα πολύ ακριβή. Είναι 40 εκατομμύρια σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίρνουν τα κόμματα, τα οποία τα δίνουν και αποδοκούν όπως θέλουν, σύνολο ό,τι πιστίζει ο πολιτικός βίος. Δεν θα πω ότι αυτό που παράγεται από το πολιτικό βίο είναι μόνο καταστροφή και έχει αποδειχθεί μέσα σε τόσα χρόνια που έχουμε βιώσει. Γιατί είναι και 48, 49, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ζήσει όλα τα κόμματα, έχουμε ζήσει τις πτυχές τους ανθρώπων, έχουμε ζήσει τον κομμουνισμό όπως ήταν και τη Ρωσία. Εγώ έχω ζήσει και σε πάρα πολλές χώρες, οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ καλύτερα τον κομμουνισμό. Απλά η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, που δεν υπάρχει λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, ούτε σοσιαλιστική δημοκρατία, ούτε αριστερή, ούτε δεξιά, ούτε κεντρέα. Η δημοκρατία είναι μία και είναι αυτή. Και κατά την άποψή μου, η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων της λαϊκής βάσης. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο που έχετε τοποθετήσει εσείς κάπου και που πρέπει ο Έλληνας πολίτης να βρει τρόπο να στείλει τους εκπρόσωπούς του να πάνε να το παραλάβουν για το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων. Πολλοί πολίτες όμως λένε, μα αν ο κύριος Σόρας θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν έρχεται να κάνει κάποιες επενδύσεις? Γιατί δεν έρχεται να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα? Είναι μια κοινότυπη ερώτηση. Καλά, αυτή η ερώτηση είναι για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Δεν τους αδικώ. Δεν τους αδικώ γιατί δεν γνωρίζουν τι γίνεται, γιατί γνωρίζουν και τα παράμεση. Σε αυτή την Ελλάδα δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα, ούτε να φέρεις χρήματα, αν δεν κουστάρει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν θέλω να φέρω έναν δισεκατομμύριο, θα πρέπει να έρθω από την Τράπεζα της Ελλάδος και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να με εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Για να αγοράσω μια τράπεζα στην Ελλάδα, θα πρέπει να με εγκρίνει ο κύριος Προβόπουλος. Εάν δεν εγκριθώ από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν πρόκειται ποτέ να μου δώσουν άλλα για τράπεζα. Εάν θέλω να πάρω μια ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να με εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Εάν δεν με εγκρίνει, δεν παίρνω. Φυσικά, εγώ δεν εγκρίνομαι και μην ξέρω. Εγώ στην Τράπεζα την Εθνική, που κόπτανε για το κεφάλαιο το 12%, στις 30 Μαΐου κατέθεσα 1,75, ενώ δεν είχε μαζέψει τα χρήματα. Okay. Και το τάφι σίγμα, σύμφωνα όπως θεωρείται και όπως έχει βγει από την Βουλή μας, κάθε 6 μήνες η τράπεζα πρέπει να πουλάει το 10%. Αν δείτε την επιστολή, η οποία είναι αναρτησμένη στο διαδίκτυο και είναι μαζί με τα χρήματα με το statement που καταθέσουμε σε έσω accounts υπέρ της τράπεζας εθνικής όλο το ποσό, όλο το 12%, θα δείτε ότι από τα χρήματα αυτά, βεβαίως τα βρήκανε μόλις κατέθεσα το ποσό αυτό, και ούτε το επόμενο 10 θέλουν. Αντιθέτως, είδαμε την Εθνική Τράπεζα. Είναι τόσο γελία τα πράγματα. Είναι τραγικά γελία. Βλέπω μια τράπεζα να ζητάει 1,1 δις για κεφαλοποίηση, του 10 ή του 12%. Και είδαμε ότι αυτή η τράπεζα τελικά, μέσα σε ένα μήνα μετά, πούλησε την Παναγία. Η Παναγία είναι όλη η ελληνική γη και όλα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γης. Το πουλάει σε έναν Εβραίο. Ένα real estate άφραγκο Εβραίο, θα το πω εφθαρσό άφραγκο Εβραίο, ο οποίο προφανώ έδωσε ένα παλαιομόλογο σκουπίδι που έχει, γιατί αυτά κινούνται αυτοί συνήθω δηλαδή, και μετά λόγω γνώσεω τα λέω, και η Εθνική του έδωσε 480 εκατομμύρια δάνειο, 2%. Δεν συγγνώμη τώρα. Εισέφραξε ένα δισεκατομμύριο από του ανθρώπου. Που θεωρώ δεν το βρήκαν ούτε καν οι άνθρωποι, απλά τα είχαν, ήταν ένα παιχνίδι δηλαδή, όπω θέλετε, ή το τάφι σίγμα, το οποίο και αυτό κινείται μόνο με ένα ομόλογο του 49 δις, δηλαδή ουσιαστικά δεσμεύονται όλοι μας στις τράπεζες στην Ελλάδα με 49 δις, ένα χαρτί των επικυρίαρχων, το οποίο είναι σκουπίδια, το θέλετε, αυτοί δεν έχουν κανένα χαρτί να δώσουν, άφραγγοι είναι, απλά κινούνται με τη σφαίρα το πώς ορίζουν τους νόμους ή έχουν τους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, απλά δεν έχει επιβεβαιώσει κανένας τίποτα. Θα έρθει η ώρα που θα επιβεβαιώσουμε πάρα πολλά πράγματα και θα δούμε ποιοι είστε και τι κάνετε. Και είδαμε λοιπόν ότι απ' τη μία έδωσε δάνειο, έδωσε δάνειο σε επενδυτή. Τότε τι επενδυτή είναι? Και πουλά την παργία μου. Πόσο άφια είναι τα πράγματα. Και τελευταία που διάβασα πριν 2-3 εβδομάδε, αγόρασε έναν ουρανοξύστη στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη για 303 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι τρελό. Γιατί η τράπεζα δεν έχει χρήματα και κελαφοροποιεί και δεν μπορεί να δώσει δάνεια, είναι επενδύσει μέσα στη χώρα που είναι τόσο τζάμπα. Και μιλάμε τώρα ότι έχουν ξεφτυλιστεί και έχουν εκφυλιστεί όλα. Άρα τελικά επενδύει στην Κωνσταντινούπολη με πόσο ξύμορο, πόσο θράσος έχετε, πόσο πολύ μας προκαλείτε κύριοι. Είναι πραγματικά μας προκαλούν και προκαλούν τον Έλληνα. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το πρέπει να το σκεφτούν όλοι οι Έλληνες, πόσο μεγάλο παιχνίδι και πόσο μεγάλη πλάκα κάνουν κάποια ζώα, ανόητα, με όλους τους Έλληνες και τον Ελληνισμό. Εγώ τουλάχιστον όσο μπορώ, από τη θέση μου, θα τους επιτρέψω. Εάν οι συνέλληνες τους επιτρέπουν, δεν είναι Έλληνες. Είναι κάτι στα χέρια του καθένα. Το άλλο εργαλείο που μας έχετε κάνει διαθέσιμο είναι η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση
σε ποσά από το παγκόσμιο καταπίστευμα, έχοντας δώσει εσείς σαν εγγύηση δικιά σας περιουσία. Αυτό το εργαλείο πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε? Αυτό το εργαλείο πραγματικά είναι χρήματα των Ελλήνων και εδώ είναι το οξύμορο. Μου λέτε πώς θα με πιστέψει. Μα το πρόβλημα δεν είναι να πιστέψει σε μένα. Το πρόβλημα είναι να πιστέψετε σε εσάς. Να πιστέψει ο καθένας στον εαυτό του. Τα στοιχεία και οι αποδείξεις είναι δίπλα. Δεν μπορεί να λυωθεί. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο Σόρας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βγάλει ένα ψεύτικο στοιχείο. Την ώρα που ο Σόρας βγάλει ένα ψεύτικο στοιχείο, αυτόματα πάει φυλακή. Σε να αντιθέσει με τους πράκτορες και με τους ανθέληνες και τους προδότες και τους εγκάθεντους. Από μασονόσπορους, μέση ό,τι να είναι, θα λένε οτιδήποτε θέλουν και δεν τους πειράζει κανένας. Γιατί έχουν το καταλόγιστο. Ξέρετε, μια δική των πρακτόρων πήγαινε. Ενώ σου γράφει πάρα πολύ άσχημα και έρχεται και επιτίθεται, όταν φτάνει σε ένα επίπεδο να του πα στο δικαστήριο, αρχίζει και γράφει λίγο τρελούτσικα. Ξέρετε, το καλύτερο χαρτί για του πράκτορε είναι το τρελό, έτσι. Δηλαδή έχει ένα χαρτί τρελού, νοσηλεύτηκε και λέει δεν ήταν καλά. Μόλι φτάνει σε ένα τρελό και έχει ένα χαρτί το οποίο εύκολα το κάνει. Οι υπηρεσίε παίρνουν ό,τι χαρτί θέλουν. Άλλωστε και εμεί κινδυνεύουμε συνέχεια να κατηγορηθούμε με χιλιάδε πράγματα. Από το να στήσουν υποθέσει, να στήσουν συνέχεια. Στείλουν ατυχήματα, στείλουν άλλες διαδικασίες, στείλουν άλλους πράκτορες να μας εκθέσουν ελεκτικά, με χαρτιά, με. Υπάρχει πολύ προσοχή στον χώρο το δικό μας, ιδιαίτερα έτσι όπως κινούμαι εγώ, τουλάχιστον την μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Με αποτέλεσμα, φτάνει σε ένα δικαστήριο λοιπόν, να δικάσει έναν παλιά άνθρωπο, ο οποίος είναι από το νεροκάματο μέχρι. Γενικά είναι σαν το Σκορπιό δηλαδή. Είναι ένας Σκορπιός, ο οποίος ο άνθρωπος έρχεται να σε χτυπήσει, γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό ξέρει να κάνει. Στο τέλος λοιπόν εμφανίζεται ένας γιατρός. Παίρνει ένα χαρτί και με ένα κουτί χάπια και παίρνει το καταλόγιστο και μου λέει ο δικαστής. Καλά, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι αυτό. Είναι συνηθές φαινόμενο των υπηρεσιών, όπως το έχουμε συναντήσει. Αυτό δεν θα τελειώσει όμως, αλλά δεν γίνεται οι πράκτες που γράφουμε, γιατί τα πράγματα τους προκύπτει τι κάνουν, έτσι. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε έναν τεράστιο πόλεμο, ιδιαίτερα για αυτά τα παγκόσμια ταμεία που βγάλαμε στη διαδικασία. Είναι δικά σας χρήματα. Σας δώσαμε αποδείξεις, όπως για παράδειγμα. Ακούγατε παγκόσμια ταμεία και κανένας δεν. Σας είπα ότι η CIA προσέχει τα παγκόσμια ταμεία για να πάρει το τα λεφτά. Θα ήθελα πολύ μια συγκεκριμένη κάστα πολιτών, γιατί εγώ πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Και στο παγκόσμιο γίγνεσθε είναι η πρώτη φορά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Είδαμε ότι εμείς δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δόγμα. Είμαστε αδογμάτιστοι, αχρωμάτιστοι, ακομάτιστοι. Αλλά δεν είναι και ένα κίνημα. Είδαμε λοιπόν ότι έχουν χτιστεί πραγματικά μυαλά Έλληνες ενεργοί που είναι πάρα πολλοί. Έχουν γίνει γύρω στις 600 εκδηλώσεις και μπορεί να είναι και λίγο κοινωνικό κάτω στους Έλληνες. Εγώ δεν έχω παρευρεθεί σε καμία. 600 εκδηλώσεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα υπάρχουν τόμοι από πολύ μεγάλη ιστορία. Το τι έχει παιχτεί, τι έχει εξελιχθεί από πόλη σε πόλη. Υπάρχουν και πολλά καφενεία σε χωριά που όλο το χωριό είναι 300 άτομα και τα 200 είναι σε εκδήλωση στο καφενείο. Φαίνεται και βουίζει ένας λαός, σιγοψιθυρίζει τη λέξη παλαιγενεσία. Ναι, ναι θα γίνει, ναι είναι η ώρα, ναι γίνεται, το νιώθουν όλοι, νιώθουν τον τριγμό, νιώθουν όλη αυτή τη δόνηση, νιώθουν ότι κάτι έρχεται, ότι σίγουρα συμβαίνουν πράγματα, έρχονται και αφυπνίζονται κόσμος, έρχεται και ενεργοποιείται με τόσες διαφορές που έχουν μεταξύ μας, είτε γιατί δεν αρέσουν τα μαλλιά σου, είτε το χρώμα των αυτιών σου, είτε χιλιάδες πράγματα, αλλά αυτό είναι ανθρώπινο, είναι στο κομμάτι τους, είναι φυσιολογικό το κομμάτι της. Μας. Από εκεί και πέρα όμως είναι τόσο κοινός ο σκοπός, θέλουμε όλοι τόσο τα ίδια πράγματα. Γιατί αν αναρωτηθούμε όλοι, είναι ακριβώς τα ίδια αυτά που θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχει κάτι διαφορά. Δεν θεωρώ ότι θέλεις κάτι παραπάνω και λιγότερο από μένα. Εγώ προσωπικά θέλω τα δίκια μου και τα δικά μου. Αν αυτά έχω πει είναι πολλά, είναι ένα κομμάτι να το συζητήσουμε. Αλλά θέλω μόνο τα δικά μου. Δεν ζήτησα τίποτα ξένο, θέλω μόνο τα δικά μου. Το ίδιο θέλεις κι εσύ, μια τιμία ζωή και αυτή που σου ανήκει αν το θέλεις. Έχουμε πραγματικά δουλέψει όλος ο λαός. Επί πολλά χρόνια με πολλές θυσίες, πιώντας δυσβάσταχτα ποσά πολλές φορές, μας έχουν κάνει 5 πτωχεύσεις στα ανόητα, ανώμαλα, υβρίδια. 5 πτωχεύσεις. Τώρα μας πάνε για 5, δεν θα καταφέρουν τίποτα. Θέλω όλος ο λαός να καταλάβει. Δεν υπάρχει κάποιος δεν καταλαβαίνει. Τι δεν καταλαβαίνει. Το ζεις στο πετσί σου. Ζεις. Ζεις την καθημερινότητα. Ζεις ότι αυτό που σε πιέζει είναι 120% κόστος. Επίτηδες. Τι δεν καταλαβαίνουν. Τους θεωρείτε ανόητους. Να τους θεωρείτε εκτελεστές. Δεν είναι ανόητοι. Εκτελεστές είναι. Δεν είναι αμόρφωτοι. Εβραίοι είναι. Είναι με μια σκοπιμότητα συγκεκριμένη. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως. Γιατί όταν ας δούμε λοιπόν, αν κάπου έχω αδικήσει κάποιους φιλετικά, άμα το θέλετε, που δεν νομίζω ότι έχω αδικήσει. Γιατί δεν θα βάλω ποτέ κάποιον Έλληνα,
Έλληνα, οτιδήποτε να είναι που να κάνει κακό στη χώρα μου, δεν θα το χαρίσω. Όμως, δεν είναι τόσο τυχαία που όλες αυτές οι θέσεις είναι τόσο δογματισμένες και κοιτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πραγματικά θα σε πείραζε εσένα στη γλώσσα μου. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η Έλληνα θα να πειράξει τη γλώσσα του. Θα πω και αυτό ιστορικά, δεν έχω γνωρίσει ποτέ όσο διαβάζω από την ιστορία κανέναν Έλληνα προδότη. Δεν είχε κανένας προδότης στην ιστορία μας μέχρι τώρα, στην νεότερη και στην παλαιότερη και στην αρχαιότερη, να το θες, και στην πιο αρχαιότερη, στην αρχαϊκή μας, κανέναν Έλληνα προδότη. Όλοι οι προδότες στην ιστορία μας ήταν γεφυραίοι και ξέρουμε καλά τι είναι γεφυραίοι, και δει τουλάχιστον όχι Έλληνες. Ο Έλληνας ποτέ δεν είναι προδότης, γιατί μπορεί να είναι πολεμιστής και ήρωας. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο αυτό το DNA. Το ότι αλωθήκαμε, αν το θέλετε, με κάποιους οι οποίοι έχουν ταυτότητα ή έχουν ελληνοφωνία ή μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς γιατί τους αρέσαν τα ελληνικά. Πολλοί θέλησαν να γίνουν Έλληνες, όπως και πολλοί θέλησαν να γίνουν άνθρωποι. Το αν θα καταφέρουν είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά για να γίνεις άνθρωπος, δεν σκοτώνεις τον άνθρωπο. Αν θέλεις να γίνεις Έλληνας, δεν πρέπει να σκοτώσεις τον Έλληνα για να είσαι το εγωιστικό κομμάτι στη γη. Μπορεί να συμβιώσεις με αυτόν, να μάθεις. Από αυτόν που μαθαίνεις, τον σέβεσαι. Ποτέ δεν τον σκοτώνεις. Και τώρα είναι το φαινόμενο ελληνισμός. Γιατί αυτό έχει γίνει. Αυτό το φαινόμενο έχει σκοτώσει όλες τις αυτοκρατορίες. Είναι η ώρα οι ψεύτικες αυτοκρατορίες να σπάσουν σαν γυαλί μικρή. Και αυτό θα γίνει. Μου δίνεται αφορμή τώρα να προσεγγίσω μια ερώτηση που είχα στο μυαλό μου και την ίδια στιγμή θυμήθηκα κάτι που είχα δει στο YouTube ότι στη Νέα Υόρκη το μόνο βιβλιοπωλείο, το ελληνικό με ελληνικά βιβλία, το έχει ανοίξει ένας Νιγηριανός που σπούδασε στην Ελλάδα και μιλάει άπτεστα ελληνικά. Η ελληνική ψυχή, λοιπόν, το ελληνικό ιδεώδες, είναι πράγματα τα οποία αναφέρετε τακτικά στις ομιλίες που κάνετε και θέλω να έρθω κοντά τώρα στα κλασικά ελληνικά ιδεώδη και στις αξίες που βλέπετε και αυτές να εισάγονται στην ελληνική κοινωνία. Το να έρθουν 600 δισεκατομμύρια ή το να έρθουν κάποια χρήματα έρχονται σε μια μέρα, που λέει ο λόγος. Το να έρθουν αυτές οι αξίες στην ελληνική κοινωνία είναι τόσο εύκολο, είναι τόσο γρήγορο? Ναι, θεωρώ ότι όλα είναι μέσα μας, όλα είναι στο DNA μας. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει. Είναι σαν να κόψεις το δηλητήριο που δηλητηριάζει το νερό σου. Αυτόματα το νερό σου θα είναι καλό. Δεν θεωρώ, είναι όλα μέσα μας. Αντιλαμβανόμαστε αμέσως τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει γίνει. Βγάζοντας τις αλήθειες, θα θυμηθούμε όλοι. Μας έχουν κλείσει όλο αυτό το Android, όλο αυτό το Android που μπορεί να θυμηθεί μέσα από το DNA μας. Όμως θεωρώ ότι είναι οι ώρες τέτοιες, είναι το timer, το θέλω. Είναι η πλήρωση του κέρδους. Τι εννοείται Android για να καταλαβαίνω όσοι μας ακούνε? Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε ένα εξειδικευμένο μηχάνημα. Είμαστε το πιο τέλειο μηχάνημα στο σύμπαν. Ιδιαίτερα ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλη φορά και αποδεδειγμένα ότι ένα γραμμάριο DNA μπορεί να έχει ένα δισεκατομμύριο gigabyte μνήμη. Το να τρέξει όμως σε αυτό το ένα τέλειο πρόγραμμα τρέχει σε αυτό, ένα Android πρόγραμμα τρέχει όλες αυτές τις πληροφορίες. Το ότι το πρόγραμμα λοιπόν δεν μπορεί να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες και να τις βγάλει στη λογική σου ύπαρξη, να αρχίσει να τις αποτυπώσει ή τουλάχιστον δεν μπορεί να σε βάλει σε αυτά τα Windows να τρέξεις, αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το λογισμικό είναι αυτό το οποίο μας έχουν πειράξει, γιατί δεν μπορούν να πειράξουν DNA. Άρα θεωρώ ότι μεταλογγνώσεως ότι εκείνο είναι η διαδικασία που δεν μπορούμε σήμερα να ανοιχτεύσουμε. Καταρχάς ποιοι είμαστε, από πού είμαστε, τι θέλουμε εδώ, γιατί ήρθαμε. Δεν είμαστε ένα κομμάτι χρέας, δεν είμαστε ένα σκύλος, ένα χείρος, ένα αρνί. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε πέραν. Δεν θα φερθώ ρατσιστικά αν θα πω ότι ο ελληνισμός είναι ο μοναδικός στον πλανήτη. Ναι, είναι. Ναι, αυτό μπορώ να το πω μεταλογγνώσεως, αλλά απ' την άλλη, έτσι που έχουμε γίνει, πρέπει και να δούμε μεταξύ μας ποιοι είμαστε, να μεταξύ, να δούμε ποιο είναι το ελληνικό DNA. Εγώ πολύ θα ήθελα στην Βουλή μου να έχω ένα DNA. Καταρχάς, εγώ δεν ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Φαντάζεστε να ντρέπεται ένας Γερμανός ότι είναι Γερμανός. Φαντάζεστε να ντρέπεται ένας Ιταλός ότι είναι Ιταλός. Δεν πάμε να το σκεφτούμε. Θα δούμε ποιοι είναι οι Ιταλοί, από πού έχουν προέρθει. Θα δούμε λοιπόν γιατί έχουμε αρχαία παντού σε όλη την ιστορία της Ευρώπης. Θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε λιμάνια από την Ιρλανδία. Τα λιμάνια τα δικά μας είναι στο Περοπιστό, εδώ λιμάνια στην Γερμανία. Έχουμε αρχαία ελληνικά κριτικά στην Γερμανία. Έχουμε παντού. Η αρχιτεκτονική μου είναι παντού και δεν υπάρχει ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και ελληνική αρχιτεκτονική. Μία είναι την ελληνική. Στο κάτω πλευρά του γράφει, όλοι οι Έλληνες ήταν από εκεί χτίζανε. Όλες οι πόλεις είναι από εκεί. Έχουμε Μεγαλέξανδρο. Έχουμε όλη την Ιταλία δικιά μας. Ποιος τα χτίσε, σαν είναι ρωμαϊκό, αυτό είναι ελληνικό. Τώρα να τους δούμε και τι είναι το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν, δεν αντιλαμβάνουμε από τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, του Ινδιάνου, η Ναβάχος είναι δική μας. Τα σύμβολα είναι αυτά. Να δούμε στην Κίνα. Μιλάμε για μια Κίνα που δεν είχε Κινέζους. Τώρα τι έγινε,
ήταν οι Κινέζοι και την Κίνα, και πριν του Κινέζου τι ήταν. Δηλαδή οι Ιουνάνιδε, γι' αυτό θα δείτε και ένα περίεργο agreement που κάνει στο εκράν τον Μάο Τσετού και το λέει agreement. Ιουνάνιο Έλληνα. Έχουν δύο μεγάλε πόλει και 13 Αλεξάνδρε, οι οποίε κινούνται τώρα με κόμμα και κυκλοφορούν για να μην φέρουν. Γιατί. Έχω μία σφαγή με 8 εκατομμύρια Έλληνε στην Κίνα. Εγώ μιλάω όταν η Κίνα δεν υπήρχε και είχα σωρομοκόλικα επιδρομέ με τι ορδέ του. Όλα αυτά τα αρχαία είναι εκεί και σε περιμένουν. Η αλήθεια είναι εκεί, δεν μπορεί κανεί να μην δει αυτό. Και αν κάπου τα πάει, θα ξέρουμε από πού ήταν. Άρα όλα αυτά είναι δικά μα. Είχαμε πρωτεύουσα ελληνική στον Ιντό ποταμό. Δηλαδή, έχουμε παντού Έλληνε. Η Παλαγενεσία είναι παντού. Έχουμε του Κάλλα, έχουμε του Μάουρ, έχουμε τα πάντα. Αναφέρατε στη Θεσσαλονίκη μια πληροφορία εντυπωσιακή, που είχε ξαναναφερθεί βέβαια, αλλά εκεί ακούστηκε σε πάρα πολύ κόσμο μπροστά, για ένα δώρο που σας κάνανε οι Μαόροι όταν πήγατε. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό? Μας το κάνανε αφού κάνανε πολύ συγκεκριμένη εργασία για τους. Ναι, είναι τα πρωτότυπα. Η οποία ήταν συμφόλια. Η εργασία αυτή. Η εργασία ήταν για να γίνει κράτος, αγαπητέ. Οι Μαόροι είναι αυτόχθονος λαός. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν πολύ συγκεκριμένη δομή για τα αυτόχθονα έθνη. Οι Κούρδοι είναι αυτόχθονος λαός. Οι Κούρδοι τώρα έχουν έθνος. Μπορεί και τώρα που μιλάμε να έχει δημιουργηθεί το έθνος και είναι οι τελευταίες υπογραφές που σημαίνει Κούρδοι είναι έθνος. Άλλο έθνος, άλλο κράτος. Το έθνος έχει πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα και έχει κυρίαρχα δικαιώματα στον τόπο που έζησε. Η Ελλάδα είναι έθνος. Αυτά τα ζόμπι θα με κάνουν κράτος. Είμαι έθνος και είμαι το αρχαιότερο στον ίδιο τόπο, το αρχαιότερο έθνος στον πλανήτη. Τώρα λοιπόν δεν γίνεται αυτά να με κάνουν κράτο. Η Ελβετία δεν είναι έθνο. Είναι κράτο. Μαζεύτηκαν σε ένα κράτο. Άλλο κράτο μπορώ να κάνω και εγώ. Έχω το δικαίωμα, ξέρετε. Μπορώ να κάνω κράτο. Για να έχω την έκταση για 800 χρόνια συμβόλαιο, αν έχω ένα κράτο, για έναν πρωθυπουργό, για έναν πρόεδρο, ο οποίο μου χαρίσει ή μου δώσει ή πληρώσω μια έκταση για 800 χρόνια, κάνω δικό μου constitution, κάνω δικό μου έθνο. Μπορώ να το κάνω. Άρα λοιπόν δεν είναι. Μάλλον λοιπόν είναι έθνο. Τους βοηθήσαμε λοιπόν, βέβαια ξέρετε ότι είναι η αρχική κράτη, η αρχική που ήταν η Ινδονησία. Οι Άγγλοι δεν ξέραν που ήταν η Ινδονησία. Ας είναι καλά τα αίματα τα χαζονομογκόλικα που είναι πάντα εκεί πάνω. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, τους βοηθήσαμε να γίνουν έθνος. Σε κάποιες πολύ προσωπικές διαδικασίες με τον αρχικό των Μαόρι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα έθνος, έχουν πάρει τη δικιά τους γη. Και έχουν και νομίζω γύρω στις 32 έδρες στη Βουλή, στην επίσημη κυβέρνηση, στην τώρα, συν το δικό τους κράτος. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε και η Αμερική είχε δώσει μια πολύ μεγάλη βοήθεια και υπάρχει μια παρέτηση όσον αφορά με ένα δικό μας ομόλογο που χρησιμοποιήθηκε στους Μαόροι. Εμάς εδώ λοιπόν η διαδικασία είναι ότι θα μας υποσχέθηκε αυτό, όταν τα ακούσαμε τότε, θα πω την εξής, βεβαίως χοροπηδήξαμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε να σπάσουμε στις εβραϊκές ιστορίες, τις ιωνικές, τα σιωνόπεδα τώρα, που εντελώς τυχαία, άμα το θέλετε, και το Θιβέτ είπε να παραδεύονται να ευλογεί τους γάμους των γκέι. Καλά ρε Θιβέτ, πού είσαστε όλοι εσείς? Τι έγινε ρε η αρσενικά ιερατεία, τι πάθατε? Τι πάθατε όλοι παράφυση, ρε παιδί μου, και ευλογείτε παράφυση. Τόσο πάντων λοιπόν, οπότε μας δώσαν λοιπόν, μας είπαν, θα μας δώσουν τα πρωτότυπα συμβόλαια που είχαν οι πρόγονοι τους με το μεγάλο εξαρτήτη. Άρα. Η ιστορία άλλα μας λέει. Δεν μας έχει πει ποτέ ότι. Μα δεν τη γράψανε μας. Ακριβώς, δεν τη γράψανε να πούμε την ιστορία. Δεν τη γράψανε άνθρωποι. Τη γράψανε υποτίθεται οι νικητές ή οι εγκάθετοι άνθρωποι. Γιατί κάποιος που έχει την ιστορία δεν χρειάζεται να τη γράψει. Έτσι την ιστορία τελικά δεν τη γράφουν οι πολεμιστές. Την ιστορία τη γράφουν, αν όχι ο Αισχύλος που ήταν τίμιος, κάποιοι εγκάθετοι άνθρωποι, πληρωμένοι. Όταν ο ιστορικός άρχισε και ο επιστήμος άρχισε να πληρώνεται, χάθηκε η επιστήμη και πρέπει να εξαφανιστεί από όπως αντίκρισε. Άρα λοιπόν μάθαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος σταμάτησε τον Ινδικό ωκεανό. Α, ναι. Εδώ όμως έχουμε αρχαία στην Κίνα 13 πόλεις. Έχουμε και δύο πολεμικά, τη Γιουνίν και τη Γιουνάν. Έχουμε συμβολέ με την. Όταν μιλάμε για Νέα Ζηλανδία, θέλω να καταλάβετε. Ξεφεύγουμε από Κίνα. Η Νέα Ζηλανδία είναι κάτω από την Αυστραλία. Η Νέα Ζηλανδία είναι ανάμεσα Αυστραλία και Νότιο Πόλο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Άρα η Αυστραλία. Καταρχάς, οι Εγγλέζοι πήγαν στην Αυστραλία
μετά από τον είχαμε ταξιδέψει με χάρτες του Τολεμαίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για την ιστορία πώς έρχονται κάποιοι να τους πούμε εσείς που τη γράψατε και η τάδε εθνότητα άνθρωποι, ελάτε να την ξαναδιαβάσουμε για να δούμε. Γιατί πρέπει να τη διορθώσετε και πρέπει εσείς να αποκαλύψετε τι έχει γίνει. Να μην το λέμε εμείς, θα το πείτε εσείς που τη γράψατε. Και θα πείτε και άλλα πράγματα που είσαι την Αμερική. Να μας πείτε στην Αμερική όλα αυτά τα αρχαία τελικά, τι ακριβώς είναι. Είναι πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητούμε. Θέλω να κλείσω την συζήτησή μας με μια ερώτηση που είναι σχετική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ένα εμπάργκο στην περίπτωσή σας, υπάρχει μια αποσιώπηση του θέματός σας. Ό,τι γίνεται γνωστό γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, το YouTube και από τις συναντήσεις που οργανώνουν οι Έλληνες πολίτες. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι γι' αυτό όσον αφορά τον χώρο της μαζικής ενημέρωσης ή είναι κάτι το οποίο πιστεύετε ότι θα βρει το δρόμο? Κοιτάξτε, ναι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σημαντικό να καταλάβετε όλοι ότι οι συχνότητες είναι του ελληνικού λόγου και μόνο. Δεν κοστίζουν χρήματα, είναι μόνο μεγάλο κόστος. Γιατί το μέσο δεν είναι δικό σου, είναι του ελληνικού λαού. Άρα, έχει κανόνες το πώς θα κινείσαι μέσα στο μέσο και στην ενημέρωση του λαού. Θέλω να ξέρετε ότι και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει λήξει από το 1 ή από το 2, που σημαίνει σαν να μην υπάρχει. Άρα υπάρχει ένα σώλογο στον χώρο. Ενώ οι συχνότητες είναι του λαού πάντα, αλλά δεν είναι ιδιοκτήτες, άρα μιλάμε για καταναλωτές οι οποίοι χρωστάνε τα πάντα. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για τεράστια χρέη. Και θέλω να θυμηθείτε ότι το Άλτερ έκλεισε για μένα. Δηλαδή είναι μια αφορμή που όταν έπαιξε ανατολή του Άλτερ στην έκτη εκπομπή του μαζί με τον Πέκτερ Ταχυλόπουλο που βγαίνει από την υπουργό τη χώρα, ο τότε, ο Γιώργη Καμπελέφ, και λέει πρέπει να κλείσει το Άλτερ. Όχι ότι δεν χρώστηκε, αλλά όλα χρωστάγανε όλα τα κανάλια. Δηλαδή το Άλτερ πήραζε, ναι, πήραζε το Άλτερ γιατί έπαιζε ο χώρα και ιδιαίτερα η Μετοχή τη Ανατολή, που θα πω ότι η Μετοχή τη Ανατολή είχε. Είναι ένα πολύ φρόνικο παιχνίδι που έχουμε παίξει. Και τα κόμματα που είναι. Υπάρχει κόμμα το οποίο έσπασε δύο μεταξύ άνθρωπων και έχει κυβερνήσει. Πολύ μεγάλο κόμμα από τα κομματικά. Ιδρύματα αρχηγών κρατών δικών μα, δηλαδή, που πληρώθηκε με το χέρι του. Είναι πολύ φρόνικο τα πράγματα. Τρομοκρατίες έχουν κρυφτεί. Άσχημα πράγματα πάνω. Όλα αυτά αν δεν βάλουν μια λόγια, θα έχουν ένα άσχημο τέλος. Γιατί κάναμε άσχημα πράγματα. Και το δίκαιο θα βρει το δρόμο. Είναι σαν το νερό που αν πεις πρωτά το βαθλά θα σε παρασύρει. Θα βρουν όλο το δρόμο τους όπως πρέπει. Και πρέπει να οριμάσει ο καιρός. Τώρα τα κανάλια χρωστάνε. Το ΜΕΚΑ χρωστάνε 250-280 ευρώ. Χωρίς επισφάλειες, τι σημαίνει. Παίρνουν λεφτά που να δίνουν εγγύησεις. Τα κόμματα το είδα. Θα παίξει εμένα τώρα λοιπόν μια αγκαλιά. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η πολιτική είναι παιδιά των ΜΜΕ και τα ΜΜΕ είναι παιδιά των πολιτικών που του δίνουν τα νικά. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο συνεφόκαμα, ένα σκουρνιαχτό στα πόδια. Έχει μέσα, δεν κάνει να πει, δεν λέξει τι είναι. Τα πάντα για όσο είναι να είναι πιο. Άρα όλα τα κανάλια χρωστάνε και τα μικρά και τα μεγάλα. Και όλοι οι δημοσιογράφοι είναι παπαγάλοι, πληρωμένοι, εκτελεστέ άμα το θέλετε. Με γνώση τι κάνουν. Γι' αυτό δεν θα του συγχωρήσω ποτέ. Όλοι οι δημοσιογράφοι αυτοί που έχουν κάτσει απέναντι όμως. Έτσι μας δόθηκε μια ευκαιρία να δούμε πραγματικά μια διάσταση και δημοσιογραφικά παιδιά με καθαρές καρδιές. Πολεμιστές, άμα το θέλεις, λέει, απέναντι σε στήσιμα μεγάλο, να μην φοβηθούν τίποτα γιατί αυτοί είναι που αρχίζουν οι πολεμιστές. Τώρα να μην το παίζεις ότι είσαι πολύ άντρας, ότι θα σκοτώσεις και ένα παιδάκι 5 χρονών. Ουσιαστικά αυτό γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν παίρνουν μια αλήθεια τα πράγματα. Στερεώνονται πάρα πολύ γερά, με θεμέλια γερά και όχι μια φούσκα που θα ξεφουσκώσει αυτό το πρωί. Ο κόσμος στείνεται και στερεώνεται με συναντήσεις προσωπικές, άρα εισπράττει, άμα το θέλετε αυτό, μπαίνει στη διαδικασία, μετεψυχώνεται και μεταλαμπαδεύει όλο αυτό το σύστημα, μπαίνει με πολύ γερές βάσεις, γιατί η Ελλάδα θέλει γερές βάσεις, η αλλαγή θέλει γερές βάσεις, γερά πόδια. Τώρα βάζουμε τα γερά πόδια. Και εδώ τα βάζουμε με ένα φουσκωμένο παπαγάλο δημοσιογράφο, όπου θα λέει το μακρύτη το κοντό του και αύριο θα αλλάζει γνώμη γιατί πήρε από το άλλο κανάλι. Άρα, ο οποίος δημοσιογράφος έρθει σε εμάς ή δεν παίξει έτσι όπως αληθινά πρέπει να παίξει, γιατί ξέρετε τι λέω σε όλους. Πάρτε τα στοιχεία, διαβάστε τα στοιχεία, δείτε την αλήθεια και κάντε ρεπορτάζ. Δεν σας είπα να βάλετε εμένα, κάντε ένα ρεπορτάζ. Υπάρχουν τόσα στοιχεία. Άλλωστε, γιατί να βάλετε εμένα, μη βγάλετε εμένα. Βγάλετε μπαλκόνι αυτούς που πραγματικά έχουν κάνει κάτι, που δεν έχουν κάνει κάτι ακόμα. Το
Το μόνο που έκανα είναι που έφερα. Το μόνο που έκανα είναι ότι ενημέρωσα, αφύπνισα και μεταλαμβαλεύω κάτι το οποίο το έχω ανάγκη. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε αυτή τον κόσμο έτσι. Και όπως είναι η Ελλάδα, είναι όλος ο πλανήτης. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάπου καλύτερα. Μην φανταστείτε για μια Αμερική η οποία δεν έχει προβλήματα. Η Αμερική στο Μανχάταν τώρα δεν είναι όλη η Αμερική το Μανχάταν, ούτε η Νέα Υόρκη. Στο Οχάιο έχει παράγκες, αλλά ακόμα και στη Νέα Υόρκη. Στο Τράιμπορο, στο Κουίσμπορο που φεύγω για Μανχάταν, κάτω από τις γέφυρες κοιμάται κόσμος. Δεν είναι αυτή η Αμερική. Δεν είναι έτσι ο κόσμος. Είναι όλα χάλια ο κόσμος. Έχει πέσει ο κόσμος, έχει πτωχεύσει ο κόσμος όλος. Τελικά αν πτωχεύσει όλος ο κόσμος, χρωστάει. Σε ποιο χρωστάει? Στις αγορές και στις αγορές. Να μας πείτε το ματαιρεπάγγελμα όπως λέμε εμείς. Όπως εμείς εμφανιζόμαστε με τα στοιχεία μας, με τα χαρτιά μας, έτοιμοι μπροστά σε δικαιοσύνες, σε θεσμούς, σε κράτη, σε υπηρεσίες, άμα το θέλετε, γιατί έχουμε τεράστιες υπηρεσίες. Αλλά στον Παγίδη τρομοκρατείται πια από τις υπηρεσίες του, τις πολλές. Δηλαδή δεν υπάρχει πραγματική τρομοκρατία. Την πραγματική τρομοκρατία το κάνουν οι δυνάμεις ασφαλείας, άμα το θέλετε. Άρα λοιπόν, ναι, να έρθετε κι εσείς. Να έρθετε εδώ απέναντι, να μιλήσουμε, να δούμε τι έχουμε, να δούμε ποιοι είμαστε, να αναμετρηθούμε, άμα το θέλετε, στις αλήθειες και στα ψέματα. Να πράξει ο καθένας αυτά που έχει κάνει. Ή να απολαύσει, όπως θέλετε, αυτά πάλι που έχει κάνει. Θα σταματήσω εδώ, κύριε Σωρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρουσία σας και για τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις σας. Και εγώ ευχαριστώ αγωνιστικούς κριτικούς και δώσω ένα τελευταίο μήνυμα. Τίποτα παραπάνω και λιγότερα τη ζήτησα από όλο τον λαό να ενωθεί. Άλλωστε, έτσι όπως έχω φτιάξει τα πράγματα στρατηγικά, έτσι όπως είναι τακτοποιημένα, να το θέλω, πρέπει να είναι. Είτε το καταλαβαίνεις, είτε δεν το καταλαβαίνεις. Είτε με το Δήμο, είτε με την κυβέρνηση, είτε με το συνεννιά σου. Πρέπει να ενωθείς. Είτε και να πάρεις τα 600. Δικά σου. Ενώ σου και πάρτε. Όλοι μαζί πάρτε, τα είναι δικά σας. Αν δεν ενωθείτε, δεν θα τα έχετε τίποτα. Θα έχετε μόνο τα λεπορία, τη σκλαβιά, την πειρασία και τον αφανισμό του ελληνισμού. Αν αυτό θέλετε, μην ενωθείτε. Αν ενωθείτε, τα πήρατε όλα. Ανατολή, κυβέρνηση, Ελλάδα, δημοκρατία, τα πάντα. Ενώ σου και έχει τα πάντα. Δεν ενώθηκε, τα χάσει όλα. Και σε αυτή τη μάχη ή τα χάνουμε όλα ή τα παίρνουμε όλα. Δεν υπάρχει μεσαίωση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συνέδρους. Ευχαριστώ πολύ.